Οι προοπτικές για την ελληνική κόκκινη φυλή βοηδών είναι παραπάνω από αισιόδοξες, καθώς παρουσιάζει μοναδικά χαρακτηριστικά με μεγάλη οικονομική αξία και στην περιφερειακή ενότητα Σερών. Τα παραπάνω αναλύθηκαν κατά τη διάρκεια ημερίδας που διοργάνωσε ο Πανσεραϊκός Κτηνοτροφικός Σύλλογος σε γνωστό ξενοδοχείο Σερών. Στόχος είναι να αναδειχθεί το προϊόν, αναφέρει η πρόεδρος του Συλλόγου Ελπίδα Σιδηροπούλου. Στόχος είναι να ευαισθητοποιηθούν σε επίπεδο τοπικό όλοι οι φορείς, να ενημερωθούν οι κτηνοτρόφοι μας και βέβαια να επικοινωνήσουμε και τα θετικά, αν θέλετε, του προγράμματος αυτού, γιατί να πω και το άλλο ότι έχουμε καλεσμένους και από άλλους συνεταιρισμούς που τρέχουν το ίδιο πρόγραμμα από την υπόλοιπη Ελλάδα και θα δούμε, αν θέλετε, έτσι και θα συζητήσουμε πράγματα που αφορούν και είναι κοινά όλους μας. Από εκεί και πέρα αυτό θα πρέπει να διευρυνθεί, δοθεί της ευκαιρίας να το πω και αυτό, και σε άλλα κομμάτια, το συνεταιριστικό κομμάτι. Και βέβαια οι ειδικοί θα μιλήσουν εκτενώς για όλα αυτά. Στόχος μας εμάς είναι να αναδειχθεί το προϊόν μας, γιατί έχει ποιότητα. Και από εκεί και πέρα ό,τι καλύτερο προστιθέμενη αξία για το προϊόν μας, για να αποκτήσει και μια έτσι, αν θέλετε, δυναμική, αλλά πρωτίστως να επιβιώσει και ο Έλληνας κτηνοτρόφος. Οι ομιλητές αναφέρθηκαν τόσο στην κατοχύρωση της ιδιοκτησίας του γενετικού υλικού και στην ανάγκη πιστοποίησης της φυλής σε ελληνική βάση, όσο και στην οργάνωση των κτηνοτρόφων γύρω από τον τομέα, προσφέροντας στον καταναλωτή ένα προϊόν τυποποιημένο που έχει ταυτότητα, συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και βελτιώνεται συνεχώς. Η ελληνική κόκκινη των βοηδών σε όλη την Ελλάδα, αλλά ιδιαίτερα στις Σέρρες, γιατί υπάρχει μια πληθώρα ζώων, μιλάμε για χιλιάδες ζώα, είναι ο τρόπος με τον οποίο εκτρέφονται, είναι έξω στη φύση. Γνωρίζετε ότι η βιοπικιλότητα του νομού Σερών αλλά και όλης της Ελλάδας διαφέρει από όλης της υπόλοιπης Ευρώπης. Και αυτό είναι που δίνει την συναξία στο προϊόν αυτό. Σύμφωνα με τους ειδικούς, πολλά είναι τα πλεονεκτήματα της εκτροφής αλλά και της διάθεσης των παραγόμενων ζωικών προϊόντων από τις ελληνικές φυλές ζώων, τόσο για τον κτηνοτρόφο, όσο και για την εθνική οικονομία. Η ελληνική κόκκινη φυλή είναι μια ελληνική φυλή κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης. Τα πλεονεκτήματά της είναι ότι είναι πολύ καλά προσαρμοσμένη στις ελληνικές συνθήκες, που αυτό σημαίνει από τη μια ότι μπορεί και παράγει χωρίς ψηλό κόστος, δεδομένου ότι μπορεί να αξιοποιήσει την βλάστηση και γενικά τη μορφολογία του εδάφους χωρίς προβλήματα και απ' την άλλη παράγει πολύ καλής ποιότητας προϊόντα. Αυτή τη στιγμή το κρέας σε πολλές περιπτώσεις κατηγορείται ότι δημιουργεί προβλήματα στην υγεία του ανθρώπου. Η αλήθεια είναι ότι το πρόβλημα δεν το δημιουργεί το κρέας, το πρόβλημα το δημιουργεί υπερβολική κατανάλωση κρέατος κακής ποιότητας. Η ελληνική κόκκινη μπορεί να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση δίνοντας πολύ υψηλής ποιότητας ποιοτικά προϊόντα. Και είναι μια ελληνική φυλή. Στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης υπάρχουν πολλά προβλήματα, κυρίως με την ανταγωνιστικότητα που αφορά την τιμή. Τα εισαγόμενα κρέατα έρχονται σε χαμηλότερη τιμή και αυτό δημιουργεί ένα θέμα στους δικούς μας παραγωγούς. Αυτό προσπαθούμε τώρα να αντιμετωπίσουμε, προβάλλοντας την ποιότητα των δικών μας προϊόντων έναντι της χαμηλής τιμής, όπως και προανέφερα.